Έπιασαν δουλειά οι μπουλντόζες για το εμβληματικό έργο ανάπλασης της Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γκάζι, στο ύψος της ανόδου, ενώ από το νέο έτος εκτιμάται ότι θα πάρει σάρκα και όστα και το υπόλοιπο έργο ανάπλασης. Ένα εμβληματικό έργο για το Δήμο μας, ένα έργο ζωής, ένα έργο που δουλέψαμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, με πάρα πολλές δυσκολίες, μόλις ξεκίνησε. Ξεκινάμε λοιπόν την πρώτη φάση της ανάπλασης Ελευθερίου Βενιζέλου στο τμήμα της Ανόδου, εδώ στον Κόβο Τζοράκη, όπως είναι γνωστό. Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι που καταφέρουμε να ξεκινήσουμε αυτό το έργο με χρηματοδότηση που εξασφαλίσαμε τους πρώτους μήνες θητείας μας από τα ανταποδοτικά του Μεγάλου Καλωδίου, της Μεγάλης Διασύνδεσης, μέσω του ΑΔΜΙΕ και της Αριάδνη. Στο κομβικό αυτό σημείο, όπως σημειώνονται συχνά ατυχήματα, πρόκειται να κατασκευαστεί κυκλικός κόμβος, ενώ σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις θα αλλάξει η φυσιογνωμία της περιοχής, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών. Σε περίπου 6 μήνες, όπως ορίζεται και στο χρονοδιάγραμμα του έργου, θα έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο από τα 3 τμήματα του έργου της Ελευθερίου Βενιζέλου. Ένα έργο που περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα, εφαρμογή σχεδίου πόλης, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομους, νέο φωτισμό, υπογειοποίηση δικτύων, αντιπλημμυρικό δίκτυο, νέα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως εκτιμά ο Μενέλαος Μποκίας, τους προσεχείς μήνες αναμένεται να αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος για την επόμενη φάση της μεγάλης ανάπλασης ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το υπόλοιπο τμήμα είναι δύο φάσεις, δύο έργα στον αέρα. Αφορούν το πρώτο τμήμα, τα πρώτα 900 μέτρα με το αντιπλημμυρικό δίκτυο και είναι στη διαγωνιστική διαδικασία, στην διαδικασία του ανάδειξης προσωρινού αναδόχου. Και το δεύτερο έργο που αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης και τα περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ είναι και αυτό στην διαδικασία της ανάδειξης προσωρινού αναδόχου. Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μεγάλα πεζοδρόμια, στοιχεία πρασίνου, σύγχρονο φωτισμό, αστικό εξοπλισμό και ολοκληρωμένο δίκτυο για όμβρια ύδατα.